Την Προεδρία του Δικτύου των Βαλκανικών Πόλεων ανέλαβε η Αθήνα, παίρνοντας τη σκυτάλη από την Κωνσταντινούπολη. Η σύνοδος διεξάγεται στον Γκάζι, όπου θα συναντήσουμε την Τζίνα Στασινοπούλου και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Τζίνα, οι ομιλίες των δημάρχων ήταν γεμάτες από μηνύματα, αλλά είχαν και σαφείς αιχμές. Ακριβώς, Μαρία. Με μηνύματα λοιπόν για δημοκρατία, ενότητα και αλληλεγγύη, η Αθήνα πια αναλαμβάνει την Προεδρία του Δικτύου των Βαλκανικών Πόλεων. Πρέπει να σου πω ότι ο Δημάρχος Αθηναίων, αφού καλωσόρισε όλους τους δεκάδες δημάρχους και αυτοδιοικητικούς στο σπίτι του, στην Αθήνα, όπως είπε χαρακτηριστικά, τόνισε ότι οι λαοί είναι πιο κοντά από ποτέ. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μπακογιάννης ότι αναχρονιστικές μεθοδεύσεις, νταηλίκια και απειλές δεν εκφράζουν τους λαούς. Τώρα, Μαρία, εχμές κατά του αυταρχισμού, από όπου και αν προέρχεται, αλλά και φωτογραφίζοντας τη σημερινή ηγεσία της Τουρκίας, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης είπε ότι ο ίδιος βλέπει το μέλλον των Βαλκανικών πόλεων δημοκρατικό. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, χωρίς βασιλιάδες, κέσαρες και σουλτάνους. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις ομιλίες τους. Αφού σε ευχαριστήσουμε. Καλώς ήρθατε σπίτι σας. Διότι αυτό θέλουμε, αυτό επιθυμούμε, να είναι η Αθήνα το δεύτερο σπίτι όλων των φίλων, γειτόνων, συναδέλφων, εταίρων και συμμάχων. Είναι ίσως οι λαοί μας πιο κοντά από ό,τι ποτέ. Για να το πω ανοιχτά, οι αναχρονιστικές και αναθεωρητικές μεσοδεύσεις, οι μικροπολιτικές και τα λαϊκίστικα αφηγήματα δεν εκφράζουν τους λαούς των Βαλκανίων. Πόσο μάλλον δεν τους εκφράζουν τα νταϊλίκια και οι απειλές. Ben Balkan coğrafyasına baktığımda kralların, sezarların ve sultanların hükmettiği dünü değil, her kökenden ve her inanıştan yaratıcı insanların birlikte inşa ettiği eşit, zengin, mutlu, demokrat ve barış dolu yarını görüyorum. Bir başka ifadeyle söylemek gerekirse Atina ve İstanbul kardeş olduğu kadar Taksim ve Sintagma meydanı o meydanları dolduran insanlar da kardeştir.